Αλλά τελείωνε. Ναι, ρε. Καλησπέρα από το Προμηθέα Σπαρκ. Μεγάλο αγώνα σήμερα. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ για το μεγάλο ντέρμπι των νομπελίστες με την Γκλάφτα Λαμποράλ και μετά από αυτό το μικρό παρατράγουδο που ακούσατε είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά για τις δύο αυτές ομάδες. Με τη ροζ εμφάνιση είναι οι νομπελίστες, με την κόκκινη η περσινή πρωτοπόρη της κανονικής διάρκειας Γκλάφτα Λαμποράλ. Αμφότερες οι ομάδες είναι αίτητες μέχρι στιγμής. Ένα στο ένα, εδώ βλέπουμε τον Τσιγκούνι με τον Θεοδόρου για τον τζάμπολ. Ο Τσιγκούνης ο οποίος έκανε και ένα ιδιαίτερο κούρεμα. Είναι το Τσιγκούνι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε αυτό στον εαυτό του. Ξεκινάει η αναμέτρηση λοιπόν εδώ στο πάρκο και πρώτη επίθεση στον αγώνα με τον Ιορδανίδη να περνάει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Ωραίο ποστάρισμα και γύρισμα. Όμως το καλάθι δεν φτάνει. Και όμως σε δεύτερο με σκόρερ τον Αρίστο Βαλιανάτο. Τίτος Τριανταφύλου, νάτος, μεγάλος παίχτης, δίνει πολύ ωραία παστηριστική. Τίτος Τριανταφύλου, άλλοτε συμπαίχτης του Δημήτρη Κουραχάνη στον Πυρσό, πριν ο Δημήτρης Κουραχάνης τραυματιστεί με καλάθια τον Ιορδανίδη για το 2-4. Ωραίο παιχνίδι με στιγμής με καλάθια κατέρωθεν. Ζήσεις περνάει τον Ιορδανίδη. Πολύ ωραία κίνηση Γιούραστε. Υπέροχη προσπάθεια από έναν ακόμα κουρεμένο μπόμπα, τον Σπύρο Ζήση. Η μόνη εξήγηση για αυτό που βλέπω είναι να πουλήσει ανεξήρες ο μαζικός. Καλό, τέλειο, μπράβο. Καραμπάσης, την πάσα στον Τριανταφύλου. Για τρεις ο Τριανταφύλου. Δεν θα ευστοχίσει, σπάνιο για τρίτο Τριανταφύλου. Ιορδανίδης με την μπάλα στα χέρια. Έχει απέναντί του τον Αντρίκο τον Παπαδιά. Side step, εκτέλεση, με ψυχολογία φέτος. Ο Μανώλης ο Ιορδανίδης. Κοράρι κάνει το σκορ 4-7 μετά την αναπήρδηση, πέρασε ο Τριανταφύλου, δημιούργησε. Νάτος στο Καραμπάσης, παίρνει το όπλο και δεν θα το βάλει. Συμπούλησε και το rebound, φάουλ, δεν έχει κοντά. Άστοχος, ο Κωνσταντίνος Τσιγκούνης. Λιμπερίου θα πάρει ένα πικ και θα εκτελέσει. Άστοχος, μάχες για το rebound. Η μπάλα στα χέρια του Ζήση. Και τώρα ο Ζήσης θα φύγει στην άλλη πλευρά. Ο Ζήσης ο οποίος πέρυσι δεν έπαιξε απέναντι στους νομπελίστες. Και γι' αυτό το λόγο η Κλάφτα σε εκείνο το μάτσο είχε μείνει πολύ χαμηλά στο σκορ και τελικά βγήκε. Κλάφτα χαρά. Ζήσης για τρεις. Μέσα. Η εμπειρία, η κλάση, η ποιότητα του Σπύρου Ζήση. Τον γκάρ του Σκαγιοπουλίου στην Α2 Sky. Πολύ σπουδαίος παίχτης. Βαλιανάτος Αρίστος για τρεις. Αυτή τη φορά η μπάλα έχει άσχημο παιχνίδι στον Βαλιανάτο. Πέρασε ο Ζήσης, κράτησε την μπάλα. Καραμπάσης ψάχνει γωνία πάσας για τον Παπαδιά. Τελικά κρατάει για λίγο την μπάλα. Τσιγκούνης και στη γωνία τώρα πέρασε ο Ζήσης. Close out, πάσα στον Παπαδιά. Σουτάρει με το ένα πόδι σαν τον Πελικάνο. Είναι άστοχο. Η μπάλα στα χέρια του Μανώλη, Ιορδανίδη και τώρα Λιμπερίου. 7-7 το σκορ μετά το πρώτο τρίλεπτο. Πολύ ωραίο μπάσκετ. Σε ένα μάτσο που πιστέψε με, αξίζει να το παρακολουθήσετε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει τίποτα άλλο. Εκτός αν θέλετε να δείτε Λαύριο Μαρούσι. Εκεί πάσε. 7-9 το σκορ. Με αυτό το πολύ όμορφο καλάθι από τον Αρίστο Βαλιανάτο. Τίτος Τριανταφύλου. Κρατάει την μπάλα. Θα δώσει την Παπαδιά. Κακή πάσα τη συγκρατεί ο Καραμπάσης. Και τώρα Ζήσης, στατική επίθεση, βρίσκεται το ελεύθερο σουτ. Τριανταφύλου, η μπάλα δεν θα μπει ούτε εδώ. Σπάνιο. Σπάνιο να ξεκινάει με 0-2 το Τριανταφύλου. Συνήθως ξεκινάει με 0-5. Θεοδόρου, για τρεις μετά το pick and pop. Η μπάλα δεν θα καταλήξει το καλάθι, αμυντικό το rebound από τον Παπαδιά. Αμυντικό. Τώρα, ο Τίτος Τριανταφύλου. Πέρασε. Φτάνει μέχρι μέσα. Πολύ ωραία. Μια πολύ σπουδαία προσθήκη για την Γκλάφτα.
Είναι το πρώτο του παιχνίδι με την κόκκινη φανέλα του Τίτου Τριανταφύλλου. Ναι, αυτό τέλος πάντων, τα πορτοκαλοκόκκινα. Δεν είναι και το... Είναι βαθύ πορτοκαλί. Εντάξει, δεν είναι σκόκκινο. Είναι εκεί που περνά το φανάρι στο όριο, ναι. Κόκκινο δεν είναι ποτέ. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορεί να έχω αχρωματοψία εγώ, sorry. Τριανταφύλλου. Κράτησε την μπάλα Τριανταφύλλου. Πέρασε. Η πάσα έξω στο τζιγκούνι, βάζει την μπάλα χαμηλά. Θα το στάρει, είναι πιο δυνατό. Το χούξας με, με το ένα χέρι, είναι άστοχο. Παρισφρείο Τριανταφύλλου, ζήσεις. Δίστασε, το πήρε. Η μπάλα δεν θα μπει. Αμυντικό rebound από τον θεολόγο Χάτζη Μιχάλη, ο οποίος απουσίασε στα προηγούμενα παιχνίδια, καθώς ήταν στην Ολλανδία. Ναι, βόλτα ρε. 9-9 το σκορ. Δεν είναι λάθη. Ηλεκτρονίτες. Ηλεκτρονίτες δύο στυλ. Εφηδιασμός Τριανταφύλλου. Ζήσεις. Υπέροχος εφηδιασμός. 11-9. Ωραίο μπάσκετ, αλέγρο από τους Κλάφτα. Ιορδανίδης με ζήσει. Πήγα από τον Θεοδόρου, μένει πίσω από αυτό ο Ιορδανίδης. Λιμπερίου. Κουτάει και κλέβει προς τη μήνο Τριανταφύλλου. Και τελικά σκοράρει ο Χατζημιχάλης. 11 όλα από τον θεολόγο Χατζημιχάλη. Τίτος Τριανταφύλλου, hand off με τον Παπαδιά, κρατάει ο Παπαδιάς. Ζήσεις, με τα χέρια, θα πάει σε isolation. Σταυρωτές, καθυστερεί, 3-2, πέρασε τάπα από τον rim protector Θεοδόρου, ο οποίος εδώ κατεβάζει το γενικό. Μαζεμένες αλλαγές για τους νομπελίστες. Βλέπω στο παιχνίδι ο κρυπτονίτης Ροηλίδης, ένας μικρός walk-up των νομπελίστες. Σταματόπουλος και Βαλιανάτος. Όχι όμως ο Αρίστος, ο Κώστας. Ο Βαλιανάτος. Ο οποίος όπως δήλωσε στο Media Day των νομπελίστες, παίζει το τελευταίο του παιχνίδι πριν τα Χριστούγεννα γιατί στη συνέχεια έχει αγώνες κολύμπησης. Ναι, καλή επιτυχία. Είναι κολυμπητής, να το ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ο Παλιανάτος. Ροηλίδης, η πάσα έξω για τον Παπαθανασίου, κρατάει την μπάλα από τον Παπαθανασίου, βγαίνει από τα σκρίνω από τον Παλιανάτος και στοχή. Δεν το συνηθίζει, αλλά εδώ το βάζει. 11-14, Κώστας Παλιανάτος, ο κολυμπητής. Ο Ζήκος ήθελε να παίξει μπάσκετ. Αυτό το σημάδι καλά. Ένα σούπιο πότε μοιάζει το... Ένα σούπιο μαζί του πάνω το ριμπάν. 11-14 το σκόρες. Κερία να ξεμακρύνουν κι άλλο οι νομπελίστες. Παπαθανασίου σταματάει και στάρει. Ράνε Γιάν. 11-17. Ο Παπαθανασίου δίνει κι αυτός λύση από τον πάγκο. Όπως και ο Παλιανάτος. Η χαρακτηριστική του κίνηση 14-17. Σπύρος Ζήσης. Νομίζω ότι το παιχνίδι έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους Ιωνούς. Ροηλίδης περνάει στο Σταματόπουλο. Κρατάει στο Σταματόπουλο. Πολύ ωραία πάσα στο Ροηλίδη. Αστόκησε. Αλλά έρχεται να συμπληρώσει ο Χατζημιχάλης και να κερδίσει το φάουλ. Εδώ ο Κώστας Βαλιανάτος, ο αποκαλούμενος λευκός υπότης από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει μπασκετμπολίστα, αλλά αυτός επέλεξε να γίνει κολυμπητής. Έξω πρώτη από τον Μιχάλη, παραμένει το 14-17. Αμετέο! Ο Κώστας προσπαθεί να εμψυχώσει τον Τέο. Τη βάζει 14-18. Σπανίως θα στοχίσει στα δύο βολές ο θεολόγος Χατζημιχάλης και τώρα η μπάλα στα χέρια του Σπύρου του Ζήση, ο οποίος κατεβάζει και παίζει με τον Ζήκου. Πέρασε ο Ζήκου,
την Κούνη. Πολύ ωραία πάσα. Δεν υπάρχουν βήματα, ο Ζήσης. Κι άλλο στεμπακ, κι άλλη εκτέλεση για τρεις. Το ριμπάουντ από τον Χατζημιχάλη. Και τώρα από Παπαθανασίου με τον Ζήση. Πέρασε από Παπαθανασίου. Ο Ζήσης έμεινε μπροστά του, όμως δεν τον άφησε να φύγει σε πρωτεύοντα εφηδιασμό. Ξανά από Παπαθανασίου. Παίζει pick and roll εξαιρετικό. Σταματόπουλος, εδώ έχουν γίνει βήματα, δεν δόθηκαν. Ζήσης θα φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Ζήκου, έχασε το control. Μαλιανάτος και τώρα από Παπαθανασίου. Πέφτει λίγο ο ρυθμός στις τελευταίες φάσεις με αλλεπάλληλα λάθη και από τις δύο ομάδες. Παπαθανασίου, σκρινάρει ο Χατζημιχάλης. Μένει και πάλι από Παπαθανασίου και εκτελεί ένα σουτ αέρος-αέρος. Εδώ βλέπουμε και τους μικρούς φίλους του μπάσκετ που έχουν έρθει να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Το μπασκετάκι άλλωστε απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Αυτή είναι η μαγεία του. Σπύρο Ζήσης. Και τώρα από παδιά. Συγγνώμη, ο Πόκαρης. Ζήκου, πολύ ωραία προσποίηση. Εδώ. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Ας πούμε ότι δεν το είδαμε ποτέ. 14-18, 1-31 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Παπαθανασίου. Για τον Σωματόπουλο, για τον Βαλιανάτο, συγγνώμη, παρενέβη το πόδι του Μπόκαρη. Αλέξανδρος Μπόκαρης, ακόμα μια προσθήκη. Ένας αναλώσιμος γκάρτ. Βαλιανάτος και τώρα Ρόι Λίδης. Παίρνει σκρίνα από τον Χατζημιχάλη. Βγάζει το Ρόι Λίδη. Κακό το σου. Μπράβο. Με 14-18 η μπάλα στα χέρια του Ζήση. Είναι εκτεθειμένη άμυνα. Ο Ζήση γυρίζει fade away. 16-18. Σπύρος Ζήση. Πολύ ωραίο καλάθι με αυτή την ωραία ενέργεια. Γενικότερα ο Ζήσης έχει μπει πολύ δυνατό στο μάτς. Σε αντίθεση με τον Μάσιμο του Καρμάνη που ήταν γενικά άστοχος. Χατζημιχάλης θέλει να ποστάρει. Η πάσα στο Ροηλίδη. Λάθος πάσα και τώρα ο Ζήκου. Αυτή την ευκαιρία να στο γήπεδο. Πάει απέναντι στο Παπαθανασίου. Κάνει έρμο. Υπάρχει όμως εξαιρετικό φάουλ από τον Νόντα Παπαδιά και ορισμένο φάουλ. Ο Νόντας Παπαδιάς είναι ένα πολύ δυνατό παιδί. Πήρε το επιθετικό rebound, κέρδισε το φάουλ. Δεν υπάρχουν πολλές, είναι μόλις το πρώτο μαδικό των επενήσεων. Αυτή είναι η σημερινή αναμέτρηση. Ζήσει στην επαναφορά. Έξω για τον Παπαδιά, ο Τάρι, ο Χριστός Παπαδιάς. Κρατάει την μπάλα, έχουν τρία φάουλ να δώσουν. Η Κλάφτα, ο Χατζημιχάλης κρατάει και τώρα ο Ροηλίδης. Και πάλι Χατζημιχάλης το ζήγησε, το πήρε, το χασε. Την κούνησε το αμυντικό rebound. Έδωσε το ζήσει. 5-4. Τώρα βλέπει το χρόνο ζήσει. Πέρασε, πάει για το μπάζερ. Η προσποίηση, το χασε. 16-18. Επανερχόμαστε σε λίγο. Ωραίο μάτι εδώ στο Προμηθέας Σκάρτ. Δεν φύγει κανείς. Τώρα είναι κλειστό το μικρόφωνο, μπορείς να πεις ότι με αλλαγιάζεται. Δεν κάνεις τίποτα. Ένα εικοσάρι. Ναι, όχι, 200. Thank you.
επιστροφή στο παιχνίδι μας. Όλα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Τίτο Τριανταφύλου. Εδώ η μπάλα στον Ιορδανίδη. Ιορδανίδης κράτησε. Ο Παπαθανασίου στη γωνία για τρεις. Όχι. Το αμυντικό rebound εδώ. Πάκε στο σπαχόν. Η μπάλα στα χέρια του Ιορδανίδη. Και τώρα η μπάλα έξω από τον Παπαθανασίου για τρεις. Τριανταφύλου για τον Ζήκου. Την μπάλα στη γωνία, Παπαδιάς. Χατζόπουλο, συγγνώμη. Δεν θα καταφέρει να πιάσει την μπάλα, αλλά έχει γίνει φάουλ νωρίτερα. Ναι, 18-21 το σκορ και απομένουν 9 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για το φινάλε του δεκαλέπτου. Φινάλε τώρα. Στις βολές είναι ο Μπόκαρης, ο οποίος δεν μπορεί να προσθέσει στην πρώτη. 18-21. Βάζει τη δεύτερη. 19-21. Με την μία εύστοχη βολή από τον Μπόκαρη. Ιορδανίδης με την μπάλα στα χέρια. Περνάει μπάλα μέσα στο καλάθι. Εδώ πάρα πολύ ωραία κίνηση και κερδισμένο φάουλ από τον ψηλό, τον Αρίστο Βαλιανάτο. Είδαμε εδώ πόσο ωραία ρόλαρε στο κορμί του αντιπάλου του. Έσπευσε και ο Χατζόπουλος να δώσει τη βοήθεια και τελικά αυτός ήταν που του κάνει το φάουλ. Δεκαεννιά-21 το σκορ και οι βολές πρώτη άσκηση από τον Αρίστο Βαλιανάτο. 8-43 για το φινάλε του ημιχρόνου. Ωραίο μάτς. Στην αρχή είχαν μπει με τρομερή ευστοχία και οι δύο ομάδες. Λεπτά είχα μπει 31 πόντι, 14-17 ήταν το δεύτερο του σκορ. Ροηλίδης για τρεις. Δεν θα τα καταφέρει, ο Ροηλίδης είναι κρύος. Παπαθανασίου προσπαθεί, σκοράρει. 23-19, η διαφορά πέφτει στους 4. Ανεβαίνει στους 4, συγγνώμη. Ναι. Κερδισμένο φάουλ, την μπάλα θα πεθεί απ' έξω. Ναι ρε, υπάρχει πολύ σέρβο το παιχνίδι. Αλλά φαίνεται αυτό που είπαμε τα παιδιά μας. Μας του τριών πόντων από τη γωνία είναι άστοχο. Το rebound είναι αμυντικό και τώρα από Παθανασίου. Κατεβάζει την μπάλα. Αρίστος Βαλιανάτος έβγαλε έξω από Παθανασίου. Τι έχουμε, έχουμε βήματα από τον Παπαθανασίου. Ακούτε και τις ευθυμίες προς τον διαιτητή. Από Θεό πήγε αυτό το σωστό στήριγμα. Πολύ σημαντικό ότι η ΕΣΚΑΗ διαθέτει αξιόλογους διαιτητές. Τριανταφύλου, ο οποίος επέστρεψε στο μάτς, έκατσε στον πάγκο Ζήσης για να πάρει λίγες ανάσες. Ζήσης hand off με τον Τζίκου. Τριανταφύλου, συγγνώμη. Τριανταφύλου με τον Ιορδανίδη, βγάζει έξω. Τζίκου για τρεις βολές. Εδώ μάλλον δεν έχει γίνει καλό σκάουτινγκ στον Τζίκου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον πίεσε τόσο πολύ στο τρίποτο. Έναν παίχτη που δεν είναι το φόρτο του, το μακρινό σουτ. Δεν υπάρχει λόγος να κρεμαστείς έτσι από πάνω του, σαν να μην υπάρχει αύριο. Στις βολές ο Ζήκου χάνει την βολή. Γενικά το σουτ του είναι η αχίλιος τέρνα του. Για να δούμε τη δεύτερη βολή. Απόλυτη ησυχία.
Για να δούμε και την τρίτη. Αν θα σπάσει το ρόδο. Ζήκου, αυτή τη φορά θα βρει το στόχο, είναι να πάρει μπρος. 20-23. Ιορδανίδης. Έχει κοντά το 30 φύλου. Μπαίνει μέχρι μέσα ο Ιορδανίδης, δεν μπορεί με την πρώτη. Έρχεται ο Θεοδόρου να πάρει και αυτό το φάουλ. Υπάρχει μια μεγάλη τρύπα στα rebound για την Κλάφτα Λαμποράν. Πολλά χαμένα rebound στο παιχνίδι. Ο Θεοδόρου θα πάει στη γραμμή. 20-24, 7-24 για το φινάλε του ημιχρόνου. Θεοδόρου έρχεται εκεί. 20-24. Δεύτερη βολή από τον Θεοδόρου. Με τα μπλοκ, τη βάζει. Βγάζει την μπάλα έξω στο καραμπάσιο. Και τώρα ο Ζήκου πέρασε. Φλότερ. Ο Ζήκου είναι, θα λέγαμε, εκτός πνεύματος από όλο το παιχνίδι. Παπαθανασίου. Το σκέφτηκε να εκτελέσει. Τελικά θα επιλέξει πάσα. Καλύτερα να εκτελούσε. Κοιτάξτε εδώ μπλονζόν ο Κλήτος Καραμπάς. Αλλά θα κάνει το λάθος μάχη. Όμως και κερδίζει ο Κλήτος. Μα είναι μαχητής. Συνέχασε όλο το παλά. Το παιχνίδι. Ιορδανίδης πάει μέχρι μέσα, καλή άμυνα τώρα του Ζήκου, έβαλε σωστά το κορμί του, επιθετικό rebound, Παπαθανασίου πέναλτι, το χασε. Μάγες εδώ, κοιτάξτε τι γίνεται. Και ο Ροηλίδης είναι αυτός ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Για ποιο είναι το φάουλ? Είναι για την Κλάφτα, το έχει κάνει ο Ροηλίδης και ας έπεσε μετά λίγο. Τι ατρινίστε. Στον πάγκο των νομπελίστες βλέπουμε και τον Δεμέναγα, ο οποίος πήρε μεταγραφή για τους Chicken Nuggets από τους νομπελίστες. Ίσως να το έχει ήδη μετανιώσει, γιατί η πορεία των Chicken Nuggets είναι θλιβερή. Τι ιστορία του Grand Final. 30 φίλου με το Ζήση. Ένα πολύ καλό δίδυμο στην περιφέρεια. Καραμπάς στο 3. 30 φίλου. Τώρα ο Ζήση. Ο Αρίστος Βαλιανάτος. Ιορδανίδης τον Τάτο, ο Σπύρος Ιορδανίδης. Το φλότερ, η μπάλα δεν θα πέσει μέσα. Κάνει ο Τσιγκούνης και ο Θεοδόρου τελειώνει. Ένα λάθος από τον Κωνσταντίνο Τσιγκούνη, το οποίο το πληρώνει. Επιστρέψουμε μετά το time out. 30 φίλου. Παπαδιάς, Καραμπάσης και πάλι 30 φίλου. Κράτησε την μπάλα ο Τριανταφύλου, γύρισε, αστόχησε και τώρα ο Θεοδόρου μαζεύει το rebound. Η Κλάφτα στερείται λύθεων στο παιχνίδι και λείπει ο Γιάννης ο Σταύρου, ο οποίος θα έδινε space στην ομάδα του. Ο Λιβίου, πάρα πολύ ωραίο καλάθι. 20-29 με το running floater. Η διαφορά στους 9 για πρώτη φορά και αρχίζει το πράγμα και ζορίζει για την Κλάφτα, έστω και αν είναι νωρίς. Ωραία κίνηση από το Ζήση, αλλά πώς και μέσα. Ο Ζήσης μια χαρά είναι, αλλά είναι, θα λέγαμε, απελπιστικά μόνος. Ολυμπίου, Ιορδανίδης περιμένει για σκρίν τον Αρίστο Βαλιανάτο. Πέρασε ο Ιορδανίδης, καλή πάση στον Ολυμπίου, για τρεις αυτός. Μέσα! Πόσο αντίπαντο είναι. 22-31. Ξέρω τι λέει η φανέλα. Πολύ πιο το παιδί. Ο Περίνης θέλει το ψυχείο.
This is. Πέρασε ο Ζήσης. Layup. Είναι καταπληκτικός, αλλά το ξαναλέω, είναι μόνος του. 24-35. Βαλιανάτος για 3 από τη γωνία μέσα. Ακόμα ένα μεγάλο σουτ. Στους 10 η διαφορά για πρώτη φορά στο διψήφιο. Διανταφύλου, περιμένουν περισσότερο από αυτόν. Αλλάζουμε το δίκτυο. Ο δίκτυος πέρασε. Σουτάρει για 3. Ε, όχι, δα. Οπα. Δεν πήγε τελικά. Εσπάουτα από τον Παπαθανασίου. Ολυμπίου τώρα με την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει άμυνα Τριανταφύλου. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Εδώ θα μιλούσαμε για κάτι αδιανόητο. Ζήσεις στο ανοιχτό γήπεδο. Ήταν δύσκολο από εκεί που πήγε. Τεχνική ποινή στον πάγκο της Κλάφτα Λαμποράλ. Επειδή κλάφτηκαν στον κύριο Πάουλ. Ο Ολυμπίου λοιπόν θα εκτελέσει την τη βολή, θα στοχίσει. Στους 4-34 το σκορ. Ο Ολυμπίου στη διευθυντή είναι αυτά φορά. Σε παρακαλώ, υπάρχει μια διχογνωμία με τη γραμματεία και τους διαιτητές, οι οποίοι πηγαίνουν και συσκέπτονται με τον κύριο Ιορδανίδη κάτι για τον χρόνο ή για το... δεν ξέρω αν ήθελα να δουν κάποιο instant replay. Γελάει ωραία. Μπροστά στον τριγκούνι, μέσα! Απίθανος Ολυμπίου! 24-37! Είναι μεγάλος παίχτης και το αποδεικνύει. Και τώρα θα παίξει άμυνα στον Τριανταφύλλου. Τελικά δεν έπαιξε άμυνα. Ο Τριανταφύλλου πέρασε. 26-37! Μερίνη, Ολυμπίου, για 3. Γι' αυτό! Τι κάνει ο άνθρωπος, Χριστός και Παναγία! 26-40, αδιανόητος Ολυμπίου! Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Δεν είσαι και εδώ, παλικάρι μου. Όχι, δεν ήταν Ολυμπίου. Ζήσεις. Πέρασε. Τριανταφύλου. Συγκούνεις για 2. Η μπάλα δεν θα καταλήξει ο γράφος. Πάρει πάνω από τον Ολυμπίου. Θα κάνει όλα και συμφέρει. Φάουλ, επιθετικό, έστρωξε το Ζήση. Το πήρε με την εμπειρία του στην Ιγκλάντη. Τριανταφύλλου. Ζήσεις για 3. Απλά ο Ολυμπίου έχει και μερικά στηρίγματα, εμείς και να πληγιστικά μόνος του. Ο Ολυμπίου τώρα, από την άλλη πλευρά, πάσα πίσω από την πλάτη, Χατζηδάκης βάζει την μπάλα στο παρκέ. Βαλιανάτο για το 2-2, όχι αυτή τη φορά. Αμυντικό από τον Καραμπάση, όλοι ψάχνουν το Ζήση, είδαμε με το που πήρε, το ρυπάρο κατευθείαν τώρα στην μπάλα. Τριανταφύλλου για 3! Ένας παράγοντας που προστίθεται στην εξίσωση για να βάλει και πάλι στον κόλπο την Κλάφτα. 32-40. Για να δούμε πώς θα είναι η διαφορά στο επίπεδο. Κλέβει ο Ζήσης, προσπαθεί με τον Μπλοντζόν εκεί, αλλά δεν ολοκληρώνει. Ο συμπαίκτης του και τώρα φάουλ του Τσιγκούνι πάνω στον Ολυμπίου. Το παιχνίδι είναι, θα λέγαμε, πολύ ψηλού επίπεδου με δύο πραγματικά καλές ομάδες. Χίλια μάτια να είχαμε για να βλέπουμε τέτοιες ματσάρες.
32-40, 1:21, 81 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Είχαν φτάσει και στο σύν 14, θυμίζουμε, οι νομπελίστες. Πλέον με τα 2 τρίποντα, ένα από το Ζήση και ένα από τον Ολυμπίου, από τον Ολυμπίου, λέω, από τον Τριανταφύλλου, η διαφορά έχει πέσει στο 8 και μένει εκεί για την αρχή του Ολυμπίου. Στάρι για το Ζήση. Ζήση γυρίζει και στάρι κατευθείαν, δεν μπορεί. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Αρίστο Βαλιανάτο. Ολυμπίου πέρασε το σκριν. Κρατάει την μπάλα. Ολυμπίου τάμπα από τον Τζιγκούνι, μάλιστα. Να μια καλή άμυνα μετά από ώρα. Ζήση το σκέφτηκε, δεν το πήρε. Το παίρνει σε δεύτερο χρόνο, δεν θα σκεφτήσει. Ο Ζήσης πρέπει να έχει πάρει χωρίς το εμπολί και προσπάθει. Βαλιανάτος, Αρίστος. Πέρασε. Running floater, άστοχος. Μάχες για τον rebound, ο Τσιγκούνης το παίρνει. Και τώρα Καραμπάς έχει ανοιχτό διάδρομο. Γιατί πάνε όλοι στο Ζήση. Και πάλι όμως ο Καραμπάς επιλέγει το Ζήση. Τσιγκούνης, ελεύθερο σουτ. Τριανταφύλλου για τρεις. Όχι, επιθετικό rebound. Καραμπάσης, ούτε. Αλλά είναι εκεί. Όχι, τελικά δεν είναι εκεί. Πασάρι αυτό στο Σταματόπουλο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. 15 δευτερόλεπτα. Ένα φάουλ έχουν να κάνουν οι κλάστα. Για να δούμε, θα του κάνουν το φάουλ. Η πορτοκαλοκόκκινη. Πέρασε ο Ολυμπίου. Τάπα! Από τον Καραμπάση. Κρατάει την μπάλα. 3, 2, πέταξε. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο. Γυρίζουμε σε λίγο για μια ματσάρα. Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο. Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο μήχρονο. Πού το μάλλον. Εδώ είναι την όλα έτοιμα για το δεύτερο μήχρονο. Λοιπόν, ο Ορδανίδης θα δώσει το Βαλιανάτο. Και τώρα ξανά ο Ιορδανίδης. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ένα μάτς. Στο πρώτο μήχρονο είχε υπέροχο θέαμα. Ο Ιορδανίδης για το Παπαθανασίου. Και από εκεί πάμε Βαλιανάτο, τον Κώστα. Δύσκολη πάσα για το Σωματόπουλο, προσποίηση, πάει από τον Τσιγκούνι. Εδώ το βλέπουμε και τον προπονητή, τον Γιάννη Σταύρο, που το παίζει προπονητής. Σταυροκοπιέται, εντυπωσιακός το νέο του. Σταυροκοπιέται στον πάγκο ο Σταύρου και πώς να μην σταυροκοπιέται με αυτό που βλέπει. Τριανταφύλλου για το Ζήση. Πέρασε ο Ζήσης, βγάζει έξω στο Ζήκου. Η μπάλα στα, για τους νομπελίστες. Ιορδανίδης. Παπαθανασίου δεν θα εκτελέσει, θα πάει προς τα μέσα. Το Καραμπάση. Τριανταφύλλου πέρασε πολύ ωραία προσπάθεια, φάουλ και πολλές. Εδώ ο Τριανταφύλλου με την ταχύτητά του εφορμά φτάνει μέχρι την αντίπαλη, μέχρι τον αντίπαλο καλάθι και κερδίζει το φάουλ. Είναι πολλές γιατί είχε πάρει τα βήματα, ήταν πάνω στην προσπάθεια. Αυτό και 53 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Σκουπίζουν εκεί ο Τσιγκούνης με τον Τριανταφύλλου. Την μπάλα. Θα λέγαμε τη ρούφιξε μέσα η Στεφάνη, 33-43 με την πρώτη βολή από τον Τριανταφύλλου. Αυτό είναι τεχνική ποινή, ρε.
Χριστόπουλο. Μια πάσα περίεργη, αλλά δεν υπήρχε αντίπαλο για να κλέψει. Ιορδανίδη, πάρα λίγο να γίνει το λάθο. Κράτησε ο Ιορδανίδη και τώρα αποφασίζει. Σκέφτηκε το πήρα. Βαλιανάτος, βγάζει έξω από Παπαθανασίου. Βλέπει την μπάλα εντυπωσιακά ο Καραμπάσης, ο οποίος στην άμυνα έχει δώσει πολύ ενέργεια. Επιθετικά ακόμα δεν έχει τραβήξει. Αν πει στην εκκλήση θα είναι πολύ καλό νέο. Όπως και ο Τσιγκούνης, είναι παίκτης από τους οποίους περιμένει πράγματα η Κλάφτα. Για τα φύγει για το Βύση. Βύσης πέρασε από την baseline, πήρε την εσωτερική, κακή πάσα. Και ο Ιορδανίδης στο ανοιχτό γήπεδο θα καρπώσει. Όχι, τελικά θα πάει στο λίγο. 43-45. Μανώλης Ιορδανίδης. Μετά το λάθος από τον Βύση, του φωνάζει ο πάντα απαιτητικός κύριος Σταύρος το πάντο. 30 φίλου. Ο Ζήσης έχει κουραστεί και είναι λογικό. Πάσα στον Καραμπάση, Ζήκου, πέρασε μέχρι μέσα τάπα από το θεολόγο Χατζημιχάλη. Turn off the light. Ιορδανίδης για τρεις ελεύθερος. 43-48, time out από τον κύριο Γιάννη Σταύρου που βλέπει την κατάσταση να γίνεται δύσκολη πολύ. Εδώ βλέπουμε τους αφανείς ήρωες αυτές τις διοργάνωσες. Γιάννης Ιορδανίδης με το κινητό του. Save bet. Σταματίας Γιάκα με το δικό της κινητό. Μιλάει με τον Βαγγέλη. Οι άνθρωποι της γραμματείας. Ο κύριος Ιορδανίδης, ο οποίος έχει ρίξει ένα μηνιάτικο στο διπλό του Αμαρουσίου. Πρώτα στο Λαύριο. Ξεκινάει το παιχνίδι. Μπάλα στα χέρια του Τίτου. Πολύ ωραία κίνηση από τον Τίτο. Πάσα στον Τσιγκούνη, φλότερ. Σημαντικό καλάθι. Και για την ψυχολογία του Τσιγκούνη που θα λέγαμε ότι σήμερα δεν έχει μπει στο παιχνίδι. Έβαλε το πρώτο καλάθι της Κλάφτας στο παιχνίδι. Αλλά γενικότερα, κυρίως επιθετικά, είναι σαν ψάρι έξω από τα νερά του. Ιορδανίδης πέρασε, αλλά έχασε. Και τώρα ο Τριανταφύλου, ευκαιρία για δύο εύκολους πόντους στον εφοδιασμό. Οργανώθηκαν όμως σε πρώτο χρόνο. Η πάσα έξω ζήσεις, πέναλτι. Το έχασε. Εδώ μια καλή χαμένη ευκαιρία για τους Κλάφτας ήταν αυτή. Κλέβει ο Ζήσης από πίσω, βουτάει ο Καραμπάσης και μπάλα στα χέρια του Τίτου. Τριανταφύλου. Τι πάσα έκανε ο Τριανταφύλου, αλλά κάνει βήματα ο Ζήσης. Αδιανόητη πάσα από τον Τριανταφύλου, πήγε να μας χαρίσει το highlight της βραδιάς. Ιορδανίδης Παπαθανασίου. Κρατάει, βγάζει έξω στον Ιορδανίδη, έχει απέναντί τον Ζήση. Ζήση, Ιορδανίδη, το σκέφτηκε. Τουμπλάρι για βοήθεια ο Ζήκου, τι ήταν αυτό. Και τώρα ο Ζήκου πρέπει να δει το Ζήση στην άλλη πλευρά, τον βλέπει. Ζήση, Τριανταφύλου. Περνάει, ωραία κίνηση, ωραίο καλάθι. Όχι, δεν πήγε. Ο Τριανταφύλου έχει δώσει πολύ ενέργεια στο μάνα του, καλό παίκτη. Ιορδανίδη στη γωνία. Με τον Ζήκου κοντά του. Κρατάει. Ζήκου είναι καλός αμυντικός. Από εκεί βγάζει το ψωμί του. Κλέβει την μπάλα. Χάνει όμως τον Τριανταφύλου. Πάνω που τον εκτιάσαμε, έκανε το λάθος. Βιάζονται η Κλάφτα, η πορτοκαλοκόκκινη. Και γι' αυτό το λόγο υπολείπονται με 13 πόντους. Yeah.
όχι. Ο Ζήκου ψηλότερα όλων. Λάθος πάσα. Έκλεψε ο Παπαθανασίου. Αυτή τη στιγμή το τι καντήλια ρίχνει ο Σταύρο δεν λέγονται. Και είναι λογικό. Πάρα πολλά αβίαστα λάθη από την κλάφτα. Ματιασμένη είναι. Ιορδανίδης. Step back και πάσα στον Αρίστο Βαλιανάτο, ο οποίος παίρνει το διάδρομο τον Τσικούνι, αλλά στο χ. Λοιπόν, ψηλότερα όλα τον Τριανταφύλλου. Σκαστή πάσα βάζει στο πόδι του έξυπνο Αρροηλίδης. Ο Κρυπτονίτης Ροηλίδης, ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ έξυπνος. Όχι σαν το Σίγμα, αλλά είναι και αυτός έξυπνος. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω 5-24. Ζήσεις κάτω από το καλάθι, goal foul. Αργότερα beer and roll εναντίον BDL. Θυμίζουμε ότι η BDL την προηγούμενη εβδομάδα ξέσπασαν στο πτώμα των Μιναρίς. Να τους δούμε σήμερα. Α, ζητώ συγγνώμη. Γιορδανή. Με τον Ζήση. Γιορδανίδης κρατάει. Σταυρωτές. Πέρασε εύκολα τον Τσιγκούνι. Ο Τσιγκούνις τον ακολούθησε και του έπαιξε καλή άμυνα ψηλά. Και μας έπαιξε το αμυντικό rebound. Και βγάζει και στον Τριανταφύλλου. Και τώρα ανοιχτό γήπεδο. Παπαδιάς πέρασε μέχρι μέσα. Φάουλ και βολές από τον Ανδρέα Παπαδιά. Ένας πολύ τίμιος παίχτης. Ήταν MVP στο προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στο Σταρμάνι βάσει efficiency. Φοράει το νούμερο 13. Άρρωστος Παναθηναϊκός. Αλλά επιτρέψτε μου να δούμε μια πολύ όμορφη σκηνή εδώ με τον Καραμπάς και τον Παλαιτή που έφερε νερό η Γιουλιά. Είναι πολύ κουρασμένος ο Καραμπάς και γι' αυτό το λόγο τη ζήτησε μια μπουκάλα νερό. Τρεις μπουκάλες. Και γι' αυτόν μία. Έμεινε η διαφορά στο 10 γιατί ο Παπαδιάς αστόχησε βολές. Παπαθανασίου σταυρωτές. Απέφυγε το Ζήση και εκτέλεσε για 3. Όχι, Παπαδιάς στο αμυντικό rebound. Ευκαιρία τώρα για την κλάφτα να κατεβάσει κι άλλο τη διαφορά. Ζήκου για τον Παπαδιά. Πέρασε τα άπαστα. Είστε καταπληκτική από τον Θεοδόρου. Δεύτερο στόπ στο μάτς από τον Θεοδόρου, ο οποίος σήμερα έχει κατεβάσει το γενικό. Ιορδανίδης με τον Ανδρέα Παπαδιά. Πέρασε ο Ιορδανίδης, κράτησε. Φάουλ βολές για τον Μανώλη Ιορδανίδη. Έναν παίχτη ο οποίος έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Δύο βολές λοιπόν για τον ηγέτη αυτόν. Κάτω από χλιαρές αποδοκιμασίες, ας το φύγει. Δεύτερη βολή για τον Ιορδανίδη. Μέσα. 38-49. Ζήσεις με την μπάλα στα χέρια, κρατάει, έχει απέναντί τον Ιορδανίδη, βγάζει τον Τίτο, πέρασε ο Τίτος, έξω για τον Τσιγκούνι, σουτάρει για τρεις ο Τσιγκούνις, όχι, επιθετικό rebound όμως από τον Τριανταφύλλου, ο οποίος σκοράρει, νομίζω που έγινε και φάουλ. 39-40, διαφορά πέσει σε 9. Αρίστος Βαλιανάτος, κρατάει, έχει απέναντί τον Τσιγκούνι. Ο Παπαθανασίου με το Ζήση. Κρατάει ο Ζήση. Όλοι δύο. Παπαθανασίου. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. Έχει επιθετικό. Μάλιστα.
από τον Ιορδανίδη στον Τριανταφύλλο, ο οποίος θα λέγαμε ότι έχει καταθέσει τόνους ενέργειας στην άμυνα. Ο Ολυμπίου, αφού ξεκουράσει σε κάποια λεπτά, θα περάσει το μάτς. Στη θέση του δεν είχαν συνοηθεί ποιος θα βγει, μόνο ποιος θα μπει. Τελικά θα βγαίνει ο Ιορδανίδη. Επαναφέρει ο Τίτος, αφήνει στον Ζήση. Ζήσης με τον Τσιγκούνι που σκρινάρει. Θα παίξει πικ εν ρολ, θα πάει μόνος του. Θα δώσει τελικά έξω στον Τσιγκούνι για δύο. Άτυχος εδώ. Η μπάλα περιστράφηκε στον κίνητρο και έφτασε εκτός, και τώρα η μπάλα στα χέρια του Ολυμπίου. Κατάει ο Ολυμπίου. Πέρασε, είχε πάσα πάντα το καλάθι του Θεοδόρου, δεν την είδε. Πέρασε και αστόχησε. Ο Βαγιανάτο από το επιθετικό ριμπάουντ από τον ίδιο. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Κλέβει ο Τσιγκούνης, ολοκληρώνει ο Ζήσης, ο οποίος αποφέρει τώρα τον αντιπαλό του. Κρατάει ο Ζήσης, δίνει στον Τριανταφύλλου. Τριανταφύλλου πέρασε, κλείστηκε, βρήκε πάσα, αλλά κλέβει ο Θεοδόρου. Λάθος φθηνό από την κλάφτα. Ένα σημείο που το momentum έχει γυρίσει για τους παρτοκαλοκόκκινους, αλλά όχι τελείως. Ο Παθανασίου, Γένιο Ζήκου, κοιτάξτε εδώ, συνεχείς αλλαγές από την κλάφτα. Συνάμυνα Βαλιανάτος πετάει την μπάλα στο κεφάλι του συμπέστη του. Μπλούφερ. 40-49. Σταματόπουλος, λέω, Βαλιανάτος στο παιχνίδι. Ο κολυμπητής. 2-15 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Τριανταφύλλου. Για να το δούμε εδώ τώρα. Πάει για screen ο Παπαδιάς. Πηγαίνει αντίθετα από αυτό ο Τριανταφύλλου. Πέρασε! Πήρε φάουλ για βολές. Σε έντονο ύφος τα λέει στον Παπαδιά ο Σταύρου. Ο οποίος τώρα τα λέει με έντονο ύφος και στους παίκτες του πάγκου. Έχει ένα του πέλες και έχει σηκώσει 4 ευρωλίγκες σαν προπονητής. Στις 2 είναι νομίζω. Τριανταφύλλου μία στις 2. Θεοδόρου στο rebound. Ο Ολυμπίου με την μπάλα. Βγάζει την μπάλα έξω. Τη πάσα για τον Βαλιανάτο. Βαλιανάτος με το Ζήση. Δύσκολο έργο. Βαλιανάτο επιλέγει το Ροηλίδη. Δεν είναι αυτό φωτοσπέκτης ο Ροηλίδη για να φτιάξει κάτι για τον εαυτό του και την ομάδα του με 4 δευτερόλεπτα πάνω σε άμυνα. Και μοιραία γίνεται το λάθος από μία ακόμα πάρα πολύ καλή άμυνα των Μιναρί. Στον Κλάφτα Λαμπεράλ, συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, απλά είναι αδερφά σωματεία. Γυρίζουμε σε λίγο μετά το time out. Φύγει κανείς. Για σένα και να σηκώσουμε με τρελά άλλο ένα Σαλονίκη, Αθήνα, Πολόνια, Παρίσι. Το πιο ωραίο, πάω και
πρόβλημα. 30 φίλου κατεβάζει την μπάλα, αφήνει hand-off για το Ζήφη και ο Ζήφης τώρα δίνει στο Ζήκου. Για να δούμε τι έφτιαξε ο κύριος Σταύρου. Πέρασε ο Ζήκου μέχρι μέσα, το χασε όμως. Ο ίδιος όμως έχει το rebound. Κακή πάσα στο Ζήκου. Έξαλλος ο Σταύρου στο μπάγκο. Μαλιανάτος για 3. Όχι, rebound για ποιον, για την... για τους επενήσεις στην μπάλα. Ολυμπίου, πέρασε την μπάλα μέσα, Αρίστος Βαλιανάτος, κοιτάξτε εδώ, καταπληκτική άμυνα και πάλι. Κατζόπουλος θα πιάσει την μπάλα, θα δώσει το Ζήκου και αυτό στα σίγουρα χέρια του Τίτου. Τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου, Τίτος Τριανταφύλου, θα πάει ψηλά για το πίκο Χατζόπουλος. Ζήσεις, βγήκε από τα σκρίνια και εκτέλεσε για 3, 44-41. Ξαναπαίρνει το όπλο του και πυροβολή. Ολυμπίου πέρασε. Goal foul. Εδώ τιμωρεί πρώτον την παθητική προσέγγιση του Ζήση και δεύτερον το γεγονός ότι δεν έστησε κανένα σε βοήθεια αφού έγινε αυτό το διάδρομο. Εδώ βλέπουμε και τον Παπαχριστόπουλο τον pick and roll. Στη γραμμή ο Ολυμπίου, ο οποίος είναι μακράν του δεύτερου καλύτερου και πιο κρατικού στέλνου. 42. Εδώ βλέπουμε και τον Γιάννη Τάγκαλο, παίχτη τον Μίνα Ρίσο. Ήρθε εδώ να δει τα αδέρφια της κλάστα. Ζήσεις. Κρατάει ο Ζήσεις, έχει κοντά τον Ολυμπίου. Πάντα Ζήσεις, η απόκληση στα δύο ρολόγια είναι ένα δευτερόλεπτο. Ωραία υπάρχει το Ζήσι, ο Ζήκου θα βάλει σε ένα. Τέλος, 44-52. Αυτό μου δίνει βράση, μου έγινε βράση πάρα πολύ. Ακούσαμε το μήνυμα του Γιάννη Τάγκαλου, ακόμα ένας παίκτης του Μιναρίς, ο οποίος έκανε πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στο BDL με 7 πόντους. Ακούτε τον κόσμο της Κλάφτα, παίρνει φωτιά το Προμηθέας Πάρκ. Κλάφτα, Κλάφτα στην κερκίδα, Κλάφτα και στο γήπεδο. Για τους πρωτοκολοκόκκινους. Να δούμε αν μπορούν να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή. Ζήκου. Πέρασε. Ούτε αυτό. Πρώτο βήμα έχει κάτι στο τελειώματο. Βαλιανάτος δεν μπορεί να βάλει το τρίποντο, rebound από τον Ζήκου. Δεν πρόκειται και πάλι την πάσα.
τώρα για να πάρει κάποιες ανάσες. Ο Τριανταφύλου θα κληθεί να βγάλει τα κάστανα από φωτιά. Τζίκου. Κρινάριο Χατζόπουλος. Τζίκου χάνει. Ολυμπίου. Ετοιμάζεται ο Καραπάσης και νομίζω άρχισε. Ολυμπίου πέρασε. Δεν μπόρεσε ο Σκοράδιο. Ο Λίδης μάχεται. Για τον Χατζημιχάλη βρήκε ισορροπία, εκτέλεσε με το φλάουτερ, όχι. Ριμπάουντ από ποιον, από τον Χατζόπουλο. Βρίσκει τον Τριανταφύλου. Ο Τριανταφύλου πρέπει να περάσει τον κέντρο, πάνε τον κάτω τον Χατζημιχάλη. Χατζημιχάλης μέχρι μέσα. Απίστευτο κάνουμε. Απίστευτα λάθη. Από τους Μίναρ, από τους Κράσο Λαμποράλ. Τρίκου. Δίνει στον Τίτο Τριανταφύλου. Τριανταφύλου με τον Χατζόπουλο να σκρινάρει. Τρίποντο του Τριανταφύλου, πρέπει να μπει. Τούβλο. Ολυμπίου 8 και 19. Στραβώνει το πράγμα για την κλάφτα. Σταματόπουλος για τον Βαλιανάτο. Βαλιανάτος είναι καλός σήμερα. Δίνει στον Σταματόπουλο. Δεν θα σουτάρει. Χάντοφ με τον Ολυμπίου. Ολυμπίου. Επιθετικό φάουλ το πήρε με την ξυπνάδα του ο Τριανταφύλου. Πολύ έξυπνο εδώ. Καραπάσης στη θέση του Ζήκου. Μία αλλαγή που για μένα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα και έπρεπε ο Καραπάσης να έχει ξεκινήσει το τέταρτο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Δεν το ξέρω. Και νομίζω ότι και ο Ζήσης δεν μπορεί να μείνει πολύ ώρα στον πάγκο. Πρέπει να μπει και αυτός. Φυσικά, περισσότερα ξέρει ο κύριος Παύλος. Τριανταφύλου. Ουσιαστικά δεν βρίσκει κανέναν συμπαίχτη, πάει μόνος του. Κάκης το τελευταίο. Πρωινίδης στο ανοιχτό γήπεδο. Απίθανο στόπ από τον Πόπο λαός και τι ομάδα. Να χαζεύει όλη η Ελλάδα για φορά στις δύο εβδομάδες. Λέφτα όλα, ράντε, μην αγώνεσαι. Ροϊνίδης λέει ότι όταν ενδιαφέρει τα χρόνια. Δεν ξέρω όσο ξέρω πώς αισθάνεται. Τριανταφύλου παίρνει φάουλ από τον Ροϊνίδη. Να δούμε αν αυτή η φάση που θύμισε πολύ την τάπα του Διαμαντίδη στον Άκερ στους τελικούς του 7, να δούμε αν αυτή η φάση θα αλλάξει την ψυχολογία. Καραμπάσης. Η μπάλα και πάλι για την κλάφτα Λαμποράλ. Τίτος Τριανταφύλου θα επαναφέρει. Η πάσα στον Παπαδιά. Κακός υπέρμπολ. Δεν γίνεται έτσι δουλειά κύριε. Η κλάφτα φαίνεται ότι έχει βρει τον κακό της δαίμονα στο πρόσωπο των νομπελίστων. Χατζημιχάλη. Με τον Χατζόπουλο. Γυρίζει. Χατζόπουλο στο rebound. Είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Επιτέλους να πει ο Ζήσης. Παιδικά λάθη από την κλάφτα. Ιορδανίδης πέρασε, κράτησε, πήγε να βάλει ένα φοβερό καλάθι, ο Ροϊνίδης είναι εκεί, καλάθι. 44-56. Ο Ζήσης με την μπάλα στα χέρια. Πέρασε ο Ζήσης, φτάνει μέχρι μέσα, ανάποδο λία, φοβερό καλάθι. Για να δούμε. Ο Ζήσης πήρε κάποιες ανάσες, καθάρισε το μυαλό του. Να δούμε αν μπορεί να γυρίσει το μάτς. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να το κάνει είναι αυτός. Φτάρει ο Ιορδανίδης μέσα. Απίστευτο σούτ από τον Μανώλη Ιορδανίδη. Τριανταφύλου.
Το χάσε. Αμυντικό rebound από τον Ιορδανίδη. Και πλέον, ίσως είναι πρόημο να το πω, αλλά οι νομπελίστες έχουν την κατάσταση στα χέρια τους. Ιορδανίδης για τρεις. Ανεμικό. Θα έλεγε κανείς. Εδώ θα έλεγα ότι αν έμπαινε αυτό το σουτ θα ήταν η χαριστική βολή για την Κλάφτα. Όσο η διαφορά είναι εκεί στους 10, στους 12, ελπίδες υπάρχουν ακόμα. Τα λένε σε έντονο ύφος ο Χατζόπουλος με τον Στάβο στον πάγκο. Κινδυνεύουν να πιαστούν στα χέρια. Υπάρχει ένταση για την Κλάφτα στον πάγκο. Ζήσεις σε σου τριών πόντων. Μέσα! 49-58. Σπύρος Ζήσεις. Η καρδιά του, το μέταλλό του δεν δέχεται την ίδια. Κλέβει την μπάλα Καραμπάση. Θα φύγει στο ανοιχτό κείμενο. Κλήτος Καραμπάσης. Λέει Κλήτος Καραμπάσης. 51-58. Πάρα λίγο να ξανακλέψει ο Τριανταφύλου. Έχει πάρει τώρα φορτιά το παιχνίδι. Παπαθανασίου. Μεγάλο μάτς στο Προμηθέας Πάρκ. Παπαθανασίου κρατάει, βγάζει έξω. Αρίστος Βαλιανάτος παίρνει ένα screen, βγάζει τον Παπαθανασίου για τρεις, δεν πρέπει να σοβήσει. Το χάσε, λοιπόν το τσιμπούλι που ξαναπέρασε. Αν είναι δυνατόν. Τραγικό λάθος. Εδώ ο Τσιγκούλης πέταξε μπάλα στα πόδια του Τριανταφύλου και μπάλα είναι και πάλι για, την, για τους Ροζ. Ιορδανίδης περνάει την μπάλα μέσα, Βαλιανάτος γυρίζει, παίρνει φάουλ πολλέ. Όχι, είναι χαμηλά το φάουλ. Έγινε πριν πιάσει την μπάλα ο Αρίστος Βαλιανάτος. Και 49 για το τέλος. Ο Σπύρος Ζήσης θέλει να γυρίσει μόνος στο παιχνίδι. Έχει κάνει μια από τις καλύτερες του εμφανίσεις επιθετικά στο φιλμαντοσκετάκι. 5 δευτερόλεπτα, όχι, πάτησε μέσα στο γήπεδο. Ο κεντρός πριν επαναφέρει. Θυμίζω ότι η Κλάφτα είχε κερδίσει με μεγάλη ανατροπή της Χαρμάνη. Να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει κάτι παρόμοιο. Να το μάθουμε σε πολύ λίγο. Περιμέναμε ματσάρα
και Ματσάρα βλέπουμε. Ιορδανίδης. Ιορδανίδης με το ζήσει. Θα παίξει με πλάτη. Γυρίζει fade away. Όχι. Μάχεται και κερδίζει το rebound. Τελικά η κλάφτα. Τριανταφύλου κλείνεται. Περνάει, παίρνει φάουλ. Τρίτο μαδικό. Ο Τριανταφύλου εδώ ρίσκαρε. Καθώς έσκασε την μπάλα κοντά στη γραμμή. Δεν το πλήρωσε. Παίρνει ένα φάουλ που είναι σημαντικό γιατί από το επόμενο, από το μεθεπόμενο μάλλον θα είναι στον bonus η κλάφτα στις βολές. Τώρα κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ζήσεις. Τι άλλο όμως επιφυλάσσει το παιχνίδι. Μπαίνουμε στο καλύτερο σημείο ενός αγώνα μπάσκετ. Ζήσεις, κρατάει, δίνει στον Τριανταφύλου. Ζητάει ο Καραμπάσης. Τριανταφύλου, πάει μέσα. Κακό τελείωμα. Ο Τσιγκούνης είναι εκεί, μάχεται. Δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Κρατάει ο Τριανταφύλου. Πέρασε, φάουλ και βολές. Ο Τριανταφύλου σε μια φάση που δεν ενήργησε με καθαρό μυαλό, πήγε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά τελικά έχει την ευκαιρία μέσω των βολών να μειώσει κι άλλο. Στους τρεις ή στους τέσσερις. Μιλάμε πλέον για ένα παιχνίδι που έχει αποκτήσει μια άγρια μορφιά, έχει γίνει ροντέο. Τίτος Τριανταφύλου. Σίδερο. Για τους μεγάλους παίχτες. Είναι η ώρα για τις μεγάλες προσωπικότητες. Τριανταφύλου βάζει τη μία. 54-58. Ιορδανίδης. Ιορδανίδης με τον Ζήση. Που τον επιτηρεί. Η λόμπα. Πάολα τον Καραμπάση. Oh. Εδώ τώρα η κλάφτα μπορεί να γίνει πιο aggressive στην άμυνα γιατί έχει μόλις δύο ομαδικά και αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του. Εδώ είδαμε πόσο μαχητικά βγήκε από μπροστά για να κλέψει τα ραμπάσεις και δεν είμαι και σίγουρος αν θα πάω από την αμαρτία μου. Βαλιανάτος στο παραφορά βρίσκει τον Ιορδανίδη. Πέρασε ο Ιορδανίδης, βγάζει έξω στο Βαλιανάτο, λάθος από τον Βαλιανάτο, πρόλαβαν τον προσπίσω αλλά έκαναν λάθος και πάρα στα χέρια του Ζήση. 2-49, η ανατροπή πάει να γίνει. Ζήσεις. Πέρασε ο Ζήσης, πρώτα και αλλά για να δούμε, είναι και ο Ολυμπίου τώρα στην εξίσωση. Αλλάζουμε τον Ιορδανίδη. Ολυμπίου με την μπάλα. Καλή άμυνα από τον Ζήση. Πέρασε ο Ολυμπίου. Η πάσα κάτω από το καλάθι. Καλάθι από τον Ιορδανίδη. 56-60. Ζήση. Πέρασε. Δυσκολεύεται. Βγάζει έξω. Καραμπάσης. Γωνία για τον Μπόκαρη. Ο Μπόκαρης. Τι πάει να κάνει. Πήρε φάουλ. Μάλιστα. Ο Μπόκαρης θα λέγαμε ότι έβγαλε από τη μύγα ξύγκη σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Καταφέρνει και κερδίζει το φάουλ. Θα βάζει στην γραμμή για δύο βολές. Δεύτερη βολή με τον Μπόκαρη. 57-60. Τους τρεις. Τελευταίο δίλεπτο του μάτς. Grand style που λέμε για στην Κύρωνη. Ναι. Ιωσονίδης. Πέρασε. Καλή άμυνα του Τσιγκούνη με φάουλ. Βήματα. Βήματα είναι και βάλε για τον πλάστα. Δεν νομίζω. Βήμα επίπτωση που λέμε. Εδώ ναι. Νομίζω ότι είναι ένα σφύριγμα που είναι εφεύρεση, θα το πω. Άρα μιλάμε για ένα διαιτητή εφεύρεση. Για να δούμε λοιπόν. Πέρασε ο Τριανταφύλου, έβγαλε έξω. Μπόκαρης για την ισοφάριση, δεν μπορεί. Λοιπόν, από τον Αρίσιο Βαλιανάτο. Εδώ ήταν η μεγάλη ευκαιρία της Κλάφτας.
Πήρε φάουλ χαμηλά εδώ, αν σούταρε θα είχε πολλές. Εγώ ανοίγα χαμηλά με γελιά. 57-60, 1-22. Μιλάμε για ένα απίθανο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι με φινάλε χισκογικό, θρυλερικό, γκραγγινελικό. Πάρτο! Ολυμπίου για 3! Δεν μπορεί. Ριμπάουντ του Καραμπάση. Και τώρα η μπάλα στα χέρια του Τριανταφύλου. Πέρασε. Τριανταφύλου. Φάουλ. Τάκλιν εδώ από τον Ολυμπίου. Βολές για τον Τίτο Τριανταφύλου. Μιλάνε, φωνάζουν για αντιαθλητικό. Δεν υπάρχει αντιαθλητικό. Θα δούνε νομίζω το άμεσο replay. Δεν είναι, δεν είναι. Απλό. Δύο βολές για τον Τίτο Τριανταφύλου. Αν τις βάλει η διαφορά θα πέσει στον πόντο. Και θα έχουμε ένα τελευταίο λεπτό κόλαση. Χορευτικό. Εδώ βλέπουμε το χορευτικό των Νομπελίσσας. Θυμίζει τον πανηγυρισμό που έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Λέει το Κουίσι Κλέι τον τότε που πήγαιναν και χόρευαν όλοι μαζί. 1-10. Σε μια πραγματική κόλαση εδώ στο Προμηθέας Πάρκ. Ένα μάτς Grand Guignol. Μέσα η πρώτη φορά. Τρόπο στατιστικό. 58-60. Μάτς για γερές καρδιές. Τριανταφύλου, μία στις δύο. Μάγκετ όμως και κερδίζει ο Τσιγκούνης. Σουτάρει εδώ, βιάστηκε, δεν έπρεπε. Μπορεί όμως και να έχει γίνει φάουλ. Γιατί όλοι φωνάζουν για φάουλ. Στους δύο διαφορά, στο σουτ πλέον. Τελευταίο λεπτό. Ολυμπίου. Το παίζουν άντερ. Θεοδόρου. Και τώρα η κλάφτα έχει την πολυτέλεια να πάει για 2-1 το παίζουν. Γυρίζουμε σε λίγο. Τώρα κακό το μέλλον. Η επαναφορά για τον
έχουν βολές. Ήταν το τέταρτο. Από το επόμενο όμως έχουν βολές οι Νοβελίστες. Δεν υπάρχουν βολές. Είναι το τέταρτο. Επαναφορά με αρίστο Βαλιανάτο λοιπόν. Πρώτα κλέψουμε με το φάουλ. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Επαναφορά με τον αρίστο Βαλιανάτο. Βρίσκει τον Ιορδανίδη. Φάουλ από τον Βλίστη. Ο οποίος βάλεται είναι το τέταρτο. Είναι το τέταρτο. Δύο βολές λοιπόν τώρα για τον Μανώλη ή Ιορδανίδη. Αν βάλει και τις δύο έχουμε game over. Αν βάλει τη μία έχουμε πολυτέλη για φάουλ. Έβαλε την πρώτη τη δύσκολη. Η δεύτερη θα είναι πέναλτι. Δεύτερη βολή από τον Μανώλη Ιορδανίδη. Μέσα σε φαντζουρλισμό. Μέσα σε βροχή από δοκιμασιών. Σε ένα προμηθέας πάρκ, γαλμένο από παλιά. Σε ένα προμηθέας πάρκ, γαλμένο από παλιά. Από παλιά. Τι χάνει, αλλά είναι εκεί που παίρνει τώρα ο Βαλιανάτος. Μάχες για την μπάλα, είναι για την κλάστα. Στα 4,6 και time out στα 4,6 και τώρα έχουν ένα τρίποντο για την παράταση. Το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς στο φετινό μπασκετάκι. Έλα ρε αρχίτε. Κάτσε τι γίνεται το άλλο. Αν ωραίο μας. Ναι ρε, αμαγεία. Με τρελαφέρον να πάσα. Ζητάει το Ζήση. Ο Ζήσης θα δώσει στον κόσμο αυτό που θέλει. Θα έχουμε buzzer beater. Λογικά θα πάνε για foul βέβαια οι νομπελίστες. Δεν είναι μαθημένοι. Για να δούμε. Καραμπάς στην επαναφορά. Καραμπάς στην επαναφορά. Ποιος θα ξεμαρκαριστεί. Η μπάλα θα πάει στον Τριανταφύλλου. Για τρεις. Όχι. Τρέχει. Προλαβαίνει. Ο Πόκερ σκάρει. Τέλος. Εκπληκτικό παιχνίδι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ. Καλή.